ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μία ακόμη επιτυχία του Αντένα. Μη χάσετε τον πρώτο τελικό του κυπέλου την Τετάρτη στις 7 παρα 5 το απόγευμα. Ζωντανή μετάδοση από την Τούμπα του μεγάλου αγώνα των δύο ιστορικών συλλόγων. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο πολυσυζητημένος πρώτος τελικός του κυπέλου την Τετάρτη στις 7 παρα 5 το απόγευμα μόνο στον Αντένα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απολύτως ικανοποιητική είναι η κατάσταση της υγείας του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι θεράποντες ιατροί επέλεξαν μετά τη στεφανιογραφία στην οποία υπευλήθη τη συντηρητική αγωγή αντί οποιασδήποτε επέμβασης. Η κυβέρνηση και τα κόμματα χαρακτήρισαν ασέβεια προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα διάφορα σενάρια για την υγεία του κυρίου Καραμανλή και την εκλογή νέου Προέδρου. Ο κύριος Καραμανλής σήμερα θα κάνει τον πρώτο του περίπατο στο Λονδίνο, από όπου ο απεσταλμένος μας Νικόλας Βαφιάδης μεταδίδει. Ο πρόεδρος θα επιστρέψει σε 3 με 4 ημέρες στην Αθήνα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, μετά τη στεφανιογραφία που έκανε σήμερα και τα αποτελέσματα της οποίας ικανοποίησαν τους γιατρούς του. Διαπιστώθηκε πρόβλημα, προτίμησαν όμως να μην δώσουν δραστική λύση λόγω της ηλικίας του πρόεδρου και επέλεξαν τη θεραπευτική αγωγή αντί της χειρουργικής επεμβάσεως. Η κατάστασή του είναι απόλυτα ικανοποιητική. Είναι πολύ καλό ο πρόεδρος. Το ηθικό του είναι πολύ καλό. Και τα κέφια του είναι άριστα πια. Το London Bridge Hospital είχε προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο. Η ειδική ομάδα υπό τον διάσημο καρδιοχειρουργό Wright ήταν έτοιμη να επέμβει σε περίπτωση επιπλοκών κατά τη στεφανιογραφία, στη διάρκεια της οποίας είχε γίνει τοπική αναισθησία. Όλα πήγαν καλά στην εξέταση και οι γιατροί συσκέφθηκαν για να βρουν την προτιμότερη λύση. Το στοιχείο που τους οδήγησε στην απόφαση της συντηρητικής αγωγής με φάρμακα ήταν η ηλικία του Προέδρου. Και επέλεξαν τη συντηρητική αγωγή, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα, θα γίνει με τα ίδια φάρμακα που έπαιρνε ο Πρόεδρος πριν να έρθει εδώ στο Λονδίνο. Πρωτοφανούς θρασίτητας ληστεία το μεσημέρι στον Παγκράτη. Δύο ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άτομα, μέλη της χρηματαποστολής της Γενικής Τράπεζας, και τραυμάτισαν σοβαρά έναν ακόμη. Το αυτοκίνητο χρηματαποστολών σταματάει στο δρόμο απέναντι από το υποκατάστημα της Γενικής Τράπεζας στην οδό Ημιτού 89 στο Παγκράτη. Ήταν 3 παρα 10 το μεσημέρι. Ο οδηγός Τωμάς Παλαράς παραμένει στο θωρακισμένο αυτοκίνητο, ενώ ο ταμείας Τόδωρος Μπελεχρής και ο συνοδός ασφαλείας Απόστολος Μπότσης πηγαίνουν στην τράπεζα, παραλαμβάνουν ένα σάκο με 9.600.000 δραχμές και επιστρέφουν αμέσως. Πριν προλάβουν όμως να μπουν στο αυτοκίνητο, δέχονται καταιγισμό πυρών από 3 ενόπλους ληστές που τους είχαν στήσει ενέδρα. Και ακούω πυροβολισμούς και βγαίνω και έρχομαι εδώ και βλέπω έναν με ένα μαύρο μπουφάν και πυροβολούσε τα δύο παλικάρια. Και αρπάγει ο άλλος την τσάντα και ανεβαίνανε προς τα πάνω, προς το άλλο στενό πάνω. Σοκαρισμένοι οι περαστικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τους βαριά τραυματισμένους υπαλλήλους. Παίρνουμε τους δύο χτυπημένους και οι δύο ήταν πρέπει στην καρδιά να ήταν. Ο ένας ο μεγάλος πρέπει να ήταν ήδη νεκρός. Ο άλλος κάπως ζούσε. Οι αστυνομικοί έχουν εντείνει τις έρευνες χωρίς μέχρι στιγμής να καταφέρουν να εντοπίσουν τους δολοφόνους. Επιστρέφουν στα κελιά τους. 6 μέρες μετά την απόδρασή τους, οι Βαγγέλης Δροχάμης και Παναγιώτης Μιλιτσόπουλος συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή Κόκκινος Πύργος στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Ήταν τέσσερις περιβάλλον, αύριο σε αυτόρμητα. Συναντηθήκαμε κάποια στιγμή και παραδοθήκαμε. Τους πλησιάσαμε, τους προτείναμε τα όπλα, ακίνητοι, δεν φέραν αντίσταση, είπανε χάσαμε. Παίξαμε και χάσαμε. Δεν είχε σχεδιαστεί η επιχείρηση, η απόδραση, δεν είχε σχεδιαστεί η απόδραση. Όχι. Όταν βρήκαμε ανοιχτή την πόρτα, βρισκόμαστε εκεί πέρα στην εργασία που κάναμε, ας πούμε, δουλεύαμε στη φυλακή και συγκεκριμένα βρεθήκαμε. Οι Ροχάμης και Μιλιτσόπουλος κρατούνται σήμερα στην ασφάλεια Ηρακλείου και θα οδηγηθούν αύριο στο αυτόφορο Τριμελές με την κατηγορία της απόδρασης. Τώρα που θα ξαναγυρίσεις ξανά στις φυλακές, το μυαλό σου θα πηγαίνει πάλι στο πώς θα αποδράσεις. Ήταν η τέταρτη φορά αυτή. Δεν ξέρω, η απόδραση είναι, τη θεωρώ κάτι φυσιολογικό, ας πούμε. Κάποιος θέλει να αποδράσει, να κερδίσει την ελευθερία του. Δύο νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα απόψε στη λεωφόρο Κηφισίας κοντά στη γέφυρα του Ολυμπιακού Σταδίου. Γιο ταχύ παρέσυρε πεζό που προσπαθούσε εκτός διαβάσεως να διασχίσει τη λεωφόρο. Ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε παρακείμενο κατάστημα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.
Η Γεωργία Βασιλιάδου, 25 ετών, οδηγός του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Y όμικρον 4973, που κατευθυνόταν προς την Κηφισιά, χτύπησε τον πεζό Νικόλαο Κόζα, 62 ετών, ο οποίος επιχειρούσε να διασχίσει τη λεωφόρο Κηφισίας. Η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πέρασε από την εισίδα του δρόμου, διέσχισε την παράλληλη βοηθητική λωρίδα της Κηφισίας και την τρελή πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε βιτρίνα καταστήματος. Εγώ κατευθείαν ήμουν εδώ πέρα δίπλα στο σπίτι, με το που άκουσα τον μπαμ, βγήκα αμέσως. Απλώς ήταν τον άνθρωπο που ήταν στη μέση, στη μεσαία λωρίδα, πεσμένος. Ο Νικόλαος Γκόζας και η Γεωργία Βασιλιάδου μεταφέρθηκαν στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η Θεσσαλονίκη ορίστηκε να είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 1997. Την απόφαση έλαβαν οι Υπουργοί Πολιτισμού της Κοινότητας στις Βρυξέλλες. Η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, παρουσίασε τον πλήρεστερο φάκελο υποψηφιότητας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, παρά τις αντιρρήσεις του Ολλανδού Υπουργού, οι 12 να συγκλίνουν στην απόφαση για τη Θεσσαλονίκη. Ήταν η μόνη πρωτεύουσα που είχε καταθέσει πλήρη φάκελο με απόλυτη τεκμηρίωση της υποψηφιότητάς της. Είναι σημαντικό ότι η προαιώνια πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας τελικά πήρε αυτό το χρήσμα. Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας καθιερώθηκε το 1985 με πρωτοβουλία της Ελλάδος. Πρώτη πόλη που τιμήθηκε ήταν η Αθήνα. Το 1996 κλείνει ο κύκλος των 12 χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από το 1997 αρχίζει ο δεύτερος κύκλος, στον οποίο έχει συμφωνηθεί ότι θα συμμετέχουν και μη κοινοτικές χώρες. Οι Σκοπιανοί συνεχίζουν τις προκλήσεις τους. Διαδήλωσαν, συνεπικουρούμενοι μάλιστα και από Τούρκους στη Νέα Υόρκη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Μακεδόνων που ζουν στην Ελλάδα. Προσπαθώντας να δημιουργήσουν de facto καταστάσεις, ανήρτησαν πινακίδα στα σύνορά τους με την επιγραφή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λίγα χιλιόμετρα πριν από τα πρώην Ιουγκοσλαβικά σύνορα, εμείς ακόμα επιμένουμε να γράφουμε στην πινακίδα προς Ιουγκοσλαβία. Φτάνοντας όμως στα σύνορα από σήμερα, μια άλλη οδυνηρή έκπληξη περιμένει τους κατοίκους των ακριτικών νομών. Η πινακίδα γράφει καθαρά και εξάστερα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν υπάρχει να αλλάξει τίποτα. Δεν δέχομαι καμία οποιαδήποτε αλλαγή ταπέλας στα σύνορα με την λέξη Μακεδονία. Εδώ στους Σεζόνους είμαστε όλοι Έλληνες και ψανόμαστε Έλληνες και είμαστε σε επάρξεις. Από τους Σεζόνους για τον Αντένα, Λευτέρης Κεσίδης. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας διέψευσε ότι θα αναγνωρίσει τα Σκόπια. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Κοζίρεφ, που συναντήθηκε με τον Γιουγκοσλάβο Αντιπρόεδρο Μπράνκο Κώστιτς, άφησε ανοιχτό το θέμα. Ο Ανδρέας Μπελιπασάκης μεταδίδει. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα αποδεχθεί ότι η νέα Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία αποτελεί νόμιμο διάδοχο της δεύτερης. Στην ηγεσία της Δημοκρατίας των Σκοπίων θα υποσχεθεί την αναγνώρισή της σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στη Σλοβενία και την Κροατία θα αναγγείλει τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, ενώ θα προσφέρει καλές υπηρεσίες στην κατεύθυνση της ειρηνικής επίλυσης της κρίσης στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μετά το πέρος των συνομιλιών του με τον Αντιπρόεδρο της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας Μπράνκο Κώστιτς, αφού χαρακτήρισε τις συνομιλίες θετικές και χρήσιμες, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχή έκβαση της αποχώρησης του Γιουγκοσλαβικού στρατού από τα εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Όπως έγινε γνωστό, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί όλες τις πρωτεύουσες των πρώην Γιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη το πρωί θα βρεθεί και στα Σκόπια, όπου θα διεξάγει συνομιλίες με τον Σκοπιανό Πρόεδρο κ. Γκλιγόροφ. Από το Βελιγράδι, Ανδρέας Μπελιμπασάκης για τον Αντένα. Παρά την επιφανειακή ηρεμία στο Σεράγεβο,